Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαριδόπουλο και καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Κύριε Λαμπρούλη, προηγουμένως μιλώντας με τον συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και ιδίως τις εξελίξεις στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, διαπιστώσαμε ότι εκεί που υπήρχε ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, ικανών αντιπαραθέσεων, ευνηδίως αυτό οξύνθηκε εξαιρετικά. Είμαστε, δηλαδή, η Βουλή αναπέμπει μια αίσθηση πολύ μεγάλης αναμέτρησης. Πώς σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα τις εξελίξεις που σημαίνουν? Με αφορμή και την εξέλιξη της... αυτό που είδες το φωτισμό. Αυτά, ναι, ναι, αυτά που είδες και τις ηχογραφήσεις και όλα αυτά. Και μετά Σιμεωνή Παπά. Ναι, και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συνδέσω με αυτό, με ένα θέμα το οποίο θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω πόσο έχει αναδειχθεί στα μέσα ενημέρωση. Πάντως, το Κομμουνιστικό Κόμμα σημειώνει τις τελευταίες ημέρες μετεπιτάσεως ότι αντιμετωπίζει για το ίδιο ένα θέμα, μάλλον παρακολούθησης των τηλεφωνικών του επικοινωνιών. Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι. Σε ό,τι αφορά την υποκλοπή, να το πω έτσι, και την συνακρόαση που καταγγείλαμε και στο παρελθόν το έχετε κάνει. Αυτό έχει συμβεί φυσικά, όπως λέτε και εσείς, στο παρελθόν, και να θυμίσουμε ότι έγινε και το 17-19 αλλά και πριν από 4 χρόνια, και μάλιστα στην τετραετία έως σήμερα που μιλάμε, μεσολαβεί και μια δικαστική ναι. Ένα δικαστήριο, το οποίο δεν έχει εξελιχθεί. Δικαστήρια, η οποία δεν έχει. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση το θέμα αυτό. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι ήταν πίσω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις υποκλοπές. Η Επιτροπή, η ανεξάρτητη, η αρχή τέλος πάντων διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, γνωρίζει πολύ καλά ότι από πού προέρχονταν. Το έχουμε καταγγείλει και με βάση τις επιστολές που είχε στείλει στο το προηγούμενο διάστημα ή στο παρελθόν, το 19 αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη επιτροπή στα πλαίσια της διερεύνησης των καταγγελιών μας. Εμείς αυτό που λέμε ότι συνεχίζει η τακτική του κουκουλώματος, όπως αυτού αλλά και των προηγούμενων κρουσμάτων. Και βέβαια οι ευθύνες, όπως είπα και στην αρχή, είναι και τις σημερινές, όπως και κυρίως και τις προηγούμενες κυβέρνησης το θέμα αυτό. Και βέβαια η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει στα χέρια της, αν θέλετε, και τις δυνατότητες και της διερεύνησης που έχει γίνει, αλλά και γνωρίζουν πολύ καλά από πού προήλθανε, οφείλουν να καταθέσουν δημόσια, πολύ δε περισσότερο στα δικαστήρια, επειδή εκκρεμεί, όπως είπα, δικαστικά η δίκη για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, οφείλουν να καταθέσουν από πού προήλθανε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προβήκανε σε αυτές τις συνακουράσεις, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εδώ τώρα είναι και μία, με αφορμή τώρα την κουβέντα μας, είναι και ένα ζήτημα κατά πόσο στάσεις, να το πω έτσι, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά πέρα της κυβέρνησης, αλλά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν στις παρεμβάσεις του κόμματός μας για αυτή την ιστορία, την πρόσφατη, αλλά και με βάση την δίκη η οποία εκκρεμεί και σέρνεται εδώ και 4 χρόνια, να απαντάει ότι δεν γνωρίζει τον αριθμό της δικογραφίας. Αυτό, κύριε Ψαλιδόπουλο, είναι όνειδος. Με συγχωρείτε, και δεν είναι απάντηση πολιτική, αν θέλετε, σε ένα ζήτημα που για μας είναι σημαντικότατο, σοβαρό, και όχι μόνο για το κόμμα μας, αλλά για όλο τον ελληνικό λαό. Καλά, δεν μπορεί να βρισκόμαστε στην εποχή που παρακολουθούνται τα τηλέφωνα των κομμάτων. Συμφωνούμε, αλλά δείτε, όμως τα γεγονότα αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα και θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά μέτρα στην κατεύθυνση αυτή και βεβαίως να ξεσκεπαστούν όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτές τις συνακουράσεις. Και ποιοι είναι? Κύριε Λαμπρούλη, τώρα αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, πώς το αξιολογείτε? Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα της ερώτησής σας, με αφορμή το όλο θέμα της εξεταστικής, αυτά που βγήκαν στο φως, αναδύθηκαν, αυτό που αναδεικνύεται, κύριε Ψαριδόπουλο, το έχουμε πει από την αρχή και στο θέμα αυτό, αλλά αν θέλετε και σε προηγούμενες
προανακριτικές, προκαταρκτικές και τα λοιπά επιτροπές στη Βουλή που ασχολούνται με όποια σκάνδαλα έχουν προκύψει στο παρελθόν. Αυτό που λέμε είναι ότι αναδεικνύεται η σαπίλα του ίδιου του συστήματος και η λειτουργία του. Και βεβαίως, και δείτε τώρα, την ίδια ώρα που οι κυβερνήσεις, είτε η παρούσα κυβέρνηση, είτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, με νόμους δηλαδή, ψηφίζουν μέτρα τέτοια, φυσικά θα έρθει και η ώρα που προς την κατεύθυνση εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων θα υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα συμβάλλουν ή θα ζητηθούν, θα τους ζητηθεί να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς λέμε ότι όλα θα πρέπει να διερευνηθούν και όλα να βγουν στο φως. Και με βάση τα τελευταία. Και με βάση, αν θέλετε, το τελευταίο, ανοίγω μια παρένθεση. Εδώ υπάρχουν και ζητήματα που άπτονται όχι μόνο του θέματος ή των θεμάτων αυτών Παπαγγελόπουλου και ό,τι έχει προκύψει με τους Νοβάρτες, αλλά είναι και ζητήματα γεωστρατηγικά. Γιατί να θυμίσω ότι η συνάντηση Μιονή Παπά έγινε κατόπιν παρέμβασης του Ισραήλ. Άρα, αυτό, λοιπόν, αυτό λέει ο κ. Παπάς τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λέμε με βάση αυτά, τοποθετούμαστε εν θέλετε, σχεδιάζουμε με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να διερευνηθούν και να χυθεί άπλετο φως. Εμείς αυτό λέμε ξεκάθαρα. Και να μην υπάρξει δηλαδή πουθενά να μην μια απόπειρα συγκάλυψης, ναι, ναι. Ναι. Κύριε Λαμπρουλή, τώρα. Και βεβαίως αυτό ναι, που αξίζει σε όλη αυτή τη σκανδαλολογία, δείτε τώρα, αξιοποιείται και από τα άλλα κόμματα και από προσανατολιστικά. Με βάση και τις εξελίξεις, όπως είπατε και εσείς, στο εσωτερικό, που έχουν να κάνουν και βέβαια με τις γενικότερες εξελίξεις ευρωπαϊκά, παγκόσμια, αλλά την ίδια ώρα που παίρνονται μέτρα που τσακίζουν συνεχώς το λαό μας. Αξιοποιούνται βεβαίως αυτού του τύπου τα σκάνδαλα, αν θέλετε, η σκανδαλολογία, όλα αυτά για να προσδιορίζουν το λαό μας από την κυρίαρχη, από την πολιτική τέλος πάντων που ασκείται και του σμπαραλιάζει τη ζωή. Εμείς λέμε, όπως επαναλαμβάνω, βεβαίως διερεύνηση, βεβαίως μετά, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι, και το έχουμε πει βέβαια και με αφορμή την Επιτροπή, την προανακριτική τώρα, αλλά και στο παρελθόν, γιατί έχουμε την εμπειρία όσων επιτροπών υπήρξαν στο παρελθόν, ότι σκάνδαλα μπορεί να αναδεικνύονται που είναι σύμφυτα με το ίδιο το σύστημα, αλλά από την άλλη μεριά ποτέ δεν υπήρξαν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά δηλαδή το καταλογισμό ευθυνών και τα λοιπά, πέρα από ένα, δύο, τρία. Ναι, και σκάνδαλα υπάρχουν χιλιάδες, κύριε Ψάχνη. Ένα είναι γνωστό, δεν ξέρω αν θα πάμε σε δεύτερο. Ναι. Κύριε Λαμπρουλή, απασχολεί το Κομμουνιστικό Κόμμα το γεγονός ότι η αντιπαράθεση αυτή, ακόμη και με το περιεχόμενο το οποίο της αποδίδεται, μπορεί να επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα? Δηλαδή γίνεται λόγος για ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Όλα αυτά θα δούμε βεβαίως πρακτικά πώς θα εξελιχθούν. Να το δούμε, αλλά δείτε, πολλά μπορεί να ακουστούν. Να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πολλές τροχιοδεικτικές βολές μπορεί να πέσουν, να ρίξουν. Το ζήτημα είναι, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και πριν, ότι όλα αυτά αποσκοπούν στο να αποπροσανατολίσουν το λαό από τα κυρίαρχα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στα πλαίσια φυσικά της ασκούμενης πολιτικής που ξεδιπλώνεται και του κάνουν ναι. τη ζωή μαρτύριο. Κύριε Λαμπρουλή, χθες επισκέφθηκε τη χώρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική και την πολιτική ασφαλεία, ο κύριος Μπορέλ. Πήγαν μαζί με τον κύριο Δένδια στον Εύρο. Συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επίσης, νομίζω από το πρωί, μια τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ της Αθήνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα αυτά γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Πώς βλέπετε την συνολική στάση των Ευρωπαίων? Όλοι στέλνουν μηνύματα στην Τουρκία, αλλά η αίσθηση της κοινής γνώμης είναι ότι παραμένουν μηνύματα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κόμισε κατά τη γνώμη μου κάτι καινούργιο ο κύριος Μπορέλ. Φυσικά μπορεί να συναντήθηκε και με τον κύριο Δένδια, να κάνουν την επίσκεψη στον Εύρο, να δήλωσε ότι μοιράζεται την ανησυχία
με την Ελλάδα και βέβαια την πρόθεση να σταματήσουν την κλιμάκωση ενδεχόμενα των προκλήσεων, αν θέλετε, την όξυση περαιτέρω της κατάστασης. Όμως πίσω από όλη αυτή τη φιλολογία που αναπτύσσεται και αν θέλετε το πηγενέλα ευρωπαϊκών εκπροσώπων, των ευρωπαϊκών θεσμών, εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών στη χώρα μας, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Ψαλιδόπουλε, είναι η τακτική, αν θέλετε, η προοπτική συνδιαχείρισης στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και βέβαια αυτό γίνεται στα πλαίσια των ανταγωνισμών που ξεδιπλώνονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Ανελαίτητοι ανταγωνισμοί στην κατεύθυνση ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και πάει λέγοντας. Ανταγωνισμοί από τους οποίους οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, παρά μπορεί ενδεχομένως να κληθούν να συνεισφέρουν και με το αίμα τους αύριο μεθαύριο. Προκειμένου η κυρίαρχη αστική τάξη, είτε στη χώρα μας, είτε στην Τουρκία, είτε στις άλλες χώρες της Μεσογείου, να μπορέσουν να συνεκμεταλλευτούν ή να κάνουν τις αντίστοιχες συμμαχίες προκειμένου να έχουν να πάρουν μέρος, αν θέλετε, από τη λία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Από αυτούς τους ανταγωνισμούς ο ελληνικός λαός, αντίστοιχα ο τουρκικός λαός, οι άλλοι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Κύριε Λεμπρούλη, στις 17 και 18 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα για πρώτη φορά διαζώσεις μετά από την πανδημία. Η Σύνοδος αυτή θεωρείται σημαντική διότι εξετάζει και αν επιδιώκει μια συμφωνία για τον κοινωνικό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν από ό,τι φαίνεται, έντονες διαφοροποίησεις μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου, οι οποίες δεν είναι ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, μόνο γεωγραφικές, έχουν και ευρύτερη σημασία. Είναι οικονομική βάση. Έχουν οικονομική βάση. Η γεωγραφική διάσταση είναι απλώς και χαριτωμένη. Πώς βλέπετε την πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων? Τι θα συμβεί δηλαδή? Το ζήτημα είναι, το διατάφτα της όλης υπόθεσης είναι το πώς αυτά τα πακέτα, να το πω έτσι, θα μοιραστούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα γίνεται εσωτερικά, να το πω έτσι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είπατε, εκφράζεται είτε αντίθεση Βορρά-Νότου, είτε κάποιων χωρών που βρίσκονται σε καλύτερη θέση έναντι κάποιων άλλων ή που διεκδικούν, αν θέλετε, μεγαλύτερο μερίδιο από τα πακέτα στήριξης, ανασυγκρότησης και όπως αλλιώς μπορεί να λέγονται. Το ζήτημα είναι, κύριε Ψαλιδόπουλε, ότι από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που περνάνε το τελευταίο διάστημα και αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και στη χώρα μας, ο λαός μας δεν μπορεί να ωφεληθεί σε τίποτα. Όλα αυτά, ή αν θέλετε το μεγαλύτερο κομμάτι τους, θα πάρει στην στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και στη χώρα μας, και από εκεί και πέρα ο λαός θα κληθεί να πληρώσει και για αυτά. Παράλληλα με την κρίση, να πληρώσει και τα τεράστια αυτά ποσά, τα οποία ρίστον παρόδο ξέρουμε πού θα πάνε, σε ποιους τομείς και ποιοι θα κερδίσουν. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Το ζήτημα, κύριε Ψαλιδόπουλο, είναι στη μοιρασιά. Και ποιος θα πάρει, να το πω έτσι απλά, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των τόπιων, αν θέλετε, αναχώρα δηλαδή, συμφερόντων των μονοπωλιακών τους ομίλων. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει μια πολιτική η οποία συνδέεται με την προσπάθεια ανάκαμψης μετά από την πανδημία. Η υγειονομική κρίση δεν έχει ασφαλώς τελειώσει, αλλά πάντως φαίνεται να βρίσκεται σε μια ομαλότερη κατάσταση. Πώς βλέπετε τα αποτελέσματα της οικονομικής της πολιτικής τώρα? Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να πω εγώ, το βλέπουμε καθημερινά συναντώντας τον κόσμο. Το τι βιώνει αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι δηλαδή αγρότες, οι συνταξιούχοι, όλοι αυτοί που τα προηγούμενα χρόνια έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες στα εισοδήματά τους, με αφορμή και τα μνημόνια φυσικά που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται και είναι εδώ. Λοιπόν, παράλληλα με τα μέτρα αυτά που παίρνονται στα πλαίσια της εξέλιξης της οικονομικής κρίσης πλέον, η οποία ερίστον παρόδο
είχε διαφανεί από πέρυσι, αν θέλετε, αν θέλετε από το 19, είχε διαφανεί για το που βαδίζει η οικονομία, όχι της χώρας, αλλά σε επίπεδο Ευρωζώνης και γενικότερα. Δηλαδή η φυσιακή κατεύθυνση των οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλετε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά η υγειονομική κρίση, η πανδημία, αν θέλετε, επιτάχυνε, λειτουργήσε ως καταλύτης στην κατεύθυνση αυτή της οικονομικής κρίσης. Φυσικά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι μέτρα τα οποία θα στηρίξουν και στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο. Και όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν μέσω πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνανε στο λαό κάποια ψίχουλα. Να μην τα αναφέρω τώρα για συντομία χρόνου, είναι γνωστά. Πρέπει να πάμε και σε δελτία ειδήσεων σε λίγο. Και από εκεί και πέρα, τα μεγάλα, αν θέλετε, πακέτα, προνόμια, αλλά και μέτρα τα οποία ήταν στα συρτάρια είτε της κυβέρνησης, είτε όπως για παράδειγμα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, πολύ πριν από την κρίση της πανδημίας εννοώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα, εργασιακές σχέσεις και πάει λέγοντας, όλα αυτά τα μέτρα ήταν λοιπόν στα συζητάρια τους και ήταν στόχος να προωθηθούν. Αξιοποιήθηκε λοιπόν η υγειονομική κρίση για να προωθηθούν αυτά τα νέα αντιεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία προστίθενται σε όλα τα άλλα μέτρα που έχουν υπαρθεί τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια. Άρα λοιπόν, μονόδρομος για το λαό είναι η οργάνωση του αγώνα του, η συσπήρωση στα συνδικάτα, στα σωματεία και η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής. Βεβαίως η διεκδίκηση λύσεων στα οξυμένα προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα ρήξη με αυτή την πολιτική η οποία τους ταλανίζει. Το σύνολο εννοώ του λαού, όμως όχι μόνο κατά κλάδο ή κατά περίπτωση. Άρα λοιπόν ο λαός θα πρέπει να πάρει απόφαση, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, ήδη οργανώνεται η πάλη του λαού μας, γιατί τώρα είμαστε και σε μια περίοδο που ενδεχομένως η πανδημία ελέγχεται. Τέλος πάντων, έχουμε μια ύφεση σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να εντείνει τον αγώνα του, την πάλη του, τις διεκδικήσεις του και να αμφισβητήσει φυσικά αυτή την πολιτική. Διότι από αυτή την κρίση, αυτό που ζητείται από το λαό μας είναι ο ίδιος να βάλει πλάτη και να πληρώσει πάλι τα σπασμένα αυτής της κρίσης. Προκειμένου, μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλέμποροι, τράπεζες, το κεφάλαιο που λέμε, λοιπόν, να βγει κερδισμένο. Ή τουλάχιστον με τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία αυτή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.